Γεια σας από το digitallife.gr. Είμαι ο Δημήτρης Κιάνης και στα χέρια μου έχω μία Action Cam της Go Extreme. Είναι η Enduro 4K και την έχουμε στα χέρια μας για παρουσίαση. Είχαμε την ευκαιρία να τη δοκιμάσουμε και σε πραγματικές συνθήκες δράσης. Οπότε πάμε να τη δούμε πιο αναλυτικά πώς είναι, πώς λειτουργεί και πώς ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών. Να πούμε ότι η μήτηση είναι 89,9 ευρώ, θα τη βρείτε στα καταστήματα Γερμανός. Είναι λοιπόν μια value for money πρόταση, η οποία μπορεί να καλύψει βασικές ανάγκες και κάτι παραπάνω. Προτού δούμε την κάμερα, να ανοίξουμε το κουτί της και να δούμε τα περιεχόμενά του, τα οποία είναι ούκο λίγα. Οπότε σίγουρα κανείς δεν θα έχει παράπονο από αυτά και τα αξεσουάρ. Έχουμε λοιπόν τα σχετικά βιβλιαράκια, αυτοκολλητάκια, έχουμε μέχρι και mini tie wraps. Έχουμε το micro USB καλώδιο που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση μεταφορά των δεδομένων. Έχουμε ταινίες διπλής όψεως, 3M, πανάκι καθαρισμού. Έχουμε brackets για ποδήλατο, για κράνος, για μηχανή, open brackets ή κάποιο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την κλειστή αδιάβροχη θήκη της κάμερας. Έχουμε διάφορα λουράκια και άλλες βάσεις. Straps με scratch μπορεί να χρησιμοποιήσετε, αυτή είναι η βάση ποδηλάτου, και άλλες βάσεις με ταινία διπλής όψεως, ακόμη και mounts για τρίποδο ή μονόποδο, και ένα κρυκάκι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι αρκετά τα αξεσουάρ της Enduro, οπότε πάμε να δούμε την κάμερα καθ' αυτή, δεν θα σας λείψει κάποιο από τα αξεσουάρ. Μπορεί λοιπόν σύμφωνα με την ονομασία της να κάνει λήψη 4K, βέβαια αυτό γίνεται με interpolation, οπότε η μέγιστη κανονική ανάλυση εντός εισαγωγικών είναι 2,7K. Μπορεί να κάνει λήψη και 1080p στα 60 frames, μπορεί να κάνει 720p στα 120 frames. Ας ανοίξουμε την αδιάβροχη θήκη. Η αδιάβροχη θήκη είναι για στεγανότητα μέχρι βάθος 40 μέτρων. Εμείς δεν πήγαμε τόσο βαθιά βέβαια, αλλά επιβεβαιώνουμε ότι με αρκετή χρήση κάτω από το νερό και σε βάθη 2 με 4 μέτρα δεν είχε κανένα απολύτως πρόβλημα, ακόμη και πολύ ωραία χρήση. Έχουμε λοιπόν ένα κύριο πλήκτρο στο μπρος μέρος δίπλα στην κάμερα, το οποίο είναι και on-off button. Έχουμε άλλο ένα που είναι το OK στο πάνω μέρος, ένα notification LED εδώ, άλλα δύο στο πλάι, up and down το N και για ενεργοποίηση του Wi-Fi. Εδώ έχουμε τις θύρες, το HDMI out, μία micro USB όπως είπαμε και την υποδοχή για την micro SD. Δέχεται κάρτες class 10 έως 64 GB για επέκταση του, μάλλον για αποθήκευση των βίντεο και των φωτογραφιών σας, όχι επέκταση, μιας και δεν έχει εσωτερικό χώρο αποθήκευσης. Πάμε λοιπόν να την ενεργοποιήσουμε, να δούμε λίγο και το μενού της στην οθόνη των, την LCD των 2 ίντσων, η οποία μας δείχνει τι ακριβώς βλέπει ο φακός της, αλλά και μας επιτρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Βλέπουμε κατευθείαν λοιπόν τις διάφορες ενδείξεις. Εδώ βλέπουμε την ανάλυση στο πάνω μέρος, το επίπεδο της μπαταρίας, Wi-Fi, ημερομηνία και ώρα. Μπορούμε να αλλάξουμε modes, φωτογραφία, fast forward mode. Εδώ είναι οι ρυθμίσεις τις οποίες πλεγούμαστε μέσω των πλήκτρων αυτών στο πλάι. Εύκολο λοιπόν το μενού, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Μπορείτε να κάνετε διάφορες ρυθμίσεις μέσω του μενού αυτού και να επανέλθετε. Ο φακός έχει εύρος, έχει γωνία λήψης 170 μοιρών και είπαμε για τα modes λήψης που μπορεί να κάνει. Στην πράξη μας ικανοποίησε η ποιότητα του βίντεο και της φωτογραφίας της Go Extreme Enduro. Την χρησιμοποιήσαμε, όπως σας είπαμε, και κάτω από το νερό, αλλά και σε άλλες συνθήκες, και για τα χρήματά της είναι μια πάρα πολύ τίμια λύση. Θα τη βρείτε στα καταστήματα Γερμανός. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στην αναλυτική μας παρουσίαση.